Από το 2021, όπου και συστάθηκε αυτή η εταιρεία, μέσα στη μισθοδοσία βλέπαμε συνεχώς 3 άτομα συγκεκριμένα, εκ των οποίων μόνο για τον διευθυντή είχαμε μία προκήρυξη, η οποία είχε γίνει το 2021 ή το 2022, αν δεν απατώμε, για να στελεχωθεί η θέση του διευθυντικού στελέχους. Έκτοτε και γνωρίζοντας ότι και τα άτομα τα οποία εργάζονταν στην ΚΟΑΝ, αλλά και για τους δικούς του λόγους με επιστολή παραίτησης ο διευθυντής είχε φύγει από την ΚΟΑΝ, δεν έχουμε καμία μα απολύτως ενημέρωση πώς στελεχώνεται και πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα ο οργανισμός, ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου ΚΟΑΣ, Τυπάλιας και Νησίρου. Αυτό που έχουμε να ρωτήσουμε είναι πώς στελεχώνεται τελικά και με ποια διαδικασία για να μπορέσει να προχωρήσει η ΚΟΑΝ σε οποιοδήποτε προγραμματική σύμβαση και σε οποιαδήποτε ενέργεια και όσον αφορά την πρόσληψη στελεχών, θα πρέπει να έχει έναν προϋπολογισμό για να δούμε πού πάνε και τι γίνεται. Μέχρι στιγμής δεν βρήκαμε ούτε στο Διάβια, ούτε στο site της ΚΟΑΝ, ούτε προϋπολογισμό ανιρτημένο, δεν βρήκαμε ούτε απολογισμό ανιρτημένο, δεν έχουμε βρει κανένα οικονομικό στοιχείο και προφανώς υποψιαζόμαστε ότι ο λόγος για τον οποίο καθυστερούν όλα αυτά είναι γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαχείριση της οικονομικής οντότητας που λέγεται ΚΟΑΝ Αναπτυξιακή Δήμου ΚΟ. Σε ένα νέο τοπίο, όπου επιχειρήσαμε να επενδύσουμε και πολιτικά και οικονομικά ως Δήμος, όπως έγινε με όλους τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά επιχειρήσαμε επίσης να έχουμε την βέλτιστη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν τα ενία του αναπτυξιακού οργανισμού στα πρώτα του βήματα. Εάν θυμάστε τότε, επειδή το συζητήσαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε προκήρυξη για όλες τις θέσεις και δεν αφορούσε σαφώς μόνο τον Γενικό Διευθυντή, αλλά αφορούσε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τότε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ολοκλήρωσε την πρώτη του θητεία με το πέρας της Δημοτικής Περιόδου, δηλαδή με τις εκλογές του 2023. Συγκροτήθηκε εκ νέου μετά τις εκλογές. Την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την έχουμε ανακοινώσει εδώ. Συζητήσαμε για το ποια στελέχη είναι ικανά να στελεχώσουν τις συγκεκριμένες θέσεις. Για μεν τον Γενικό Διευθυντή, να θυμίσω ότι από το 2023, ουσιαστικά από την προηγούμενη διοίκηση, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης. Εξεδήλωσε ενδιαφέρον, ως εκ του νόμου προβλέπεται, ένας άνθρωπος ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και εργαζόμενος στέλεχος, δηλαδή του Δήμου της ΚΟ. Μεσολάβησαν οι εκλογές, μεσολάβησε όλη η διαδικασία της εγκατάστασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στις πρώτες συνεδριάσεις του νέου ΔΣ πλέον αποφασίστηκε να υιοθετηθεί ουσιαστικά η πρόταση για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έδωσε πετυχημένες εξετάσεις στον Δήμο της ΚΟ, έχοντας την ευθύνη των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων την περίοδο 10-14. Εξεδήλωσε ενδιαφέρον λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος Γιώργος, ο οποίος είχε έρθει και είχε υπηρετήσει από μια υπηρεσία της Αθήνας, δεν είναι υπηρεσία του Δήμου, δεν ήταν δηλαδή δημοτικός υπάλληλος στο παρελθόν, είχε υπηρετήσει στον Δήμο της ΚΟ ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος έδειξε κατά το πέρασμά του από τον Δήμο ότι ήταν ένας εξαιρετικά έμπειρος και υπεύθυνος επιστήμονας. Ένας από τους ανθρώπους που δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον αναπτυξιακό οργανισμό τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο Πέτρος Οπικιώνης, ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε μέρος και σε μια σειρά τουριστικών εκθέσεων στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας τον αναπτυξιακό οργανισμό τα προηγούμενα χρόνια. Ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε καμπάνιες διαφημιστικές αλλά και σε επιστημονικές μελέτες έρευνας σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν στην ΚΟ. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος πραγματικά
από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα και από ό,τι μου λένε όλοι όσοι συνομιλούν μαζί του από τον χώρο του τουρισμού, είναι μια πάρα πολύ καλή και πετυχημένη επιλογή. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις ανθρώπους, οι οποίοι ήδη εργάζονται με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσε και τους τρεις στις αρχές του Μάη. Για το 2025, επειδή ρωτάτε τι κάνουμε σε σχέση με την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής, να πω ότι ήδη ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, διά του Διευθυντού του, είναι σε επαφή με τις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις, με τους ανθρώπους που στείλουν τα περίπτερα και είναι υπεύθυνοι για την παρουσία των εκθετών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε είναι δήμοι, είτε είναι άλλοι φορείς. Ήδη συζητάει με το Λονδίνο και έπεται η Ουτρέχτη. Το Λονδίνο είναι Νοέμβριο του 2024 και στη συνέχεια είναι η Ουτρέχτη και η Ουτρέχτη Γενάρη και το Βερολίνο Μάρτις του 2025. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης και ήδη γίνεται η πρώτη σημαντική προεργασία στον Αναπτυξιακό Οργανισμό σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής, την οποία θέλει να δώσει, ουσιαστικά να εκχωρήσει ο Δήμος της ΚΟΟΣ στον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Ο Μαβαρελάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, με απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, είχε αναλάβει, δεν είχε προσληφθεί, του είχε ανατεθεί, την ίδια γλώσσα να μιλάμε, δεν προσελήφθη, του ανατέθηκε μία ευθύνη να πραγματοποιήσει μία έρευνα σε σχέση με την στρατηγική ανάπτυξη της ΚΟ στον τουρισμό. Αυτό έγινε. Τρεις είναι οι κυρίαρχες θέσεις. Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Και από εκεί και πέρα, ένας ακόμα που εμείς επιλέξαμε πολιτικά γιατί είμαστε τουριστικός προορισμός. Αλλού μπορεί να είναι άλλη διεύθυνση σε άλλες περιοχές. Εμείς επιλέξαμε την Διεύθυνση Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Για τον Γενικό Διευθυντή, δεν ξέρω πώς ψάχνετε και τι ψάχνετε και δεν τα βρίσκετε. Και σε εφημερίδα δημοσιεύτηκε και προκηρύχθηκε η θέση του Γενικού Διευθυντή. Εγώ όταν λέω κάτι, δεν το λέω τυχαία. Παραιτήθηκε ο προηγούμενος Γενικός Διευθυντής. Το είπαμε ή δεν το είπαμε. Παραιτήθηκε. Όταν παραιτήθηκε το 22, βγαίνει η προκήρυξη για την κάλυψη αυτής της θέσης. Και έρχεται το 23, αφού είναι στο τέλος του 22 η προκήρυξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού και λέει ένας άνθρωπος, σε αυτή την προκήρυξη κύριε εγώ ενδιαφέρομαι. Το 2023 λοιπόν ήταν ένα έτος εκλογών. Δεν έγινε η διαδικασία και γίνεται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Και έρχεται το 24 λοιπόν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και λέει σε αυτή την προκηρυχθής από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο θέση του Γενικού Διευθυντή, όπου εξεδήλωσε ενδιαφέρον ο ΤΑΔΕ, επειδή πληρεί τις προδιαγραφές και τα κριτήρια, γιατί η προκήρυξη είχε συγκεκριμένα κριτήρια για την πρόσληψή του, προσλαμβάνεται. Για να προσληφθεί όμως ο συγκεκριμένος, επειδή ήταν στέλεχος του Δήμου, έπρεπε να πάει να παραιτηθεί ο άνθρωπος από τον Δήμο για να μπορεί να περάσει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Έγιναν λοιπόν μια σειρά διοικητικών πράξεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετακίνησή του. Ένα και ένα κάνουν δύο. Άμα θέλετε τα καταλαβαίνετε, άμα θέλετε δεν τα καταλαβαίνετε.